Είναι γνωστόν ότι από την πρώτη εντολή εξαρτώνται όλες οι άλλες οι εντολές, είτε σαν εφαρμογή είτε σαν παράβαση. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να διασώζεται η αλήθεια περί του Θεού, και η θεολογία δεν είναι μια άκαρπη και μια σχολαστική ενασχόληση, αλλά είναι η αφετηρία όλων των εντολών, ακόμη και αυτής της σωτηρίας. Όταν ομιλούμε περί του Θεού, δεν είναι κάτι που μπορούμε να λέμε ότι και αν δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται, διότι αυτή η γνώση του Θεού διατηρεί και διαφυλάσσει την τήρηση της πρώτης εντολής, που λέγει ο Θεός «ούτε σοντέσι θεοί έτεροι πλην εμού». Είναι δε γνωστό ότι ο άνθρωπος ρέπει προς την ειδωλολατρία και συνεπώς έχει ανάγκη ανά πάσα στιγμή να διασώζεται από αυτήν την γνώση, την βαθία και αληθή περί του Θεού. Ακόμα είναι πολύ χαρακτηριστική η περιγραφή την οποία μας κάνει ο Απόστολος Παύλος για τις συνέπειες της παραβάσεως αυτών των, κυρίως των δύο εντολών που αναφέρονται στον Θεό. Μας περιγράφει την κατάσταση του αρχαίου κόσμου στο πρώτο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή του, και τούτο διότι ο αρχαίος κόσμος έτσι ήταν όταν τον βρήκε το Ευαγγέλιο, αλλά και κάτι ακόμα, και ξανάγινε ο αρχαίος κόσμος, ή καλύτερα ο χριστιανικός κόσμος ξανάγινε ό,τι ήταν πριν γνωρίσει το Ευαγγέλιο. Θα ακούσατε αυτό που είπα. Το Ευαγγέλιο βρήκε έναν αχρίον αρχαίον κόσμο και τον έκανε χριστιανικό, και αυτός ο χριστιανικός κόσμος ξανάγινε πάλι αχρίος και ειρνήθη το Ευαγγέλιο. Μόνο ανάγνωση θα σας κάνω, χωρίς ανάλυση, γιατί έχει περάσει η ώρα. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο 21-32 στίχοι. «Γνώντες των Θεών, ούχος Θεών εδόξασαν, ή ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών, και ήλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού, εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Διό και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών, εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθε τα σώματα αυτών εν αυτής, και σεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήση παρά τον κτήσαντα. Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμία, ετεγαρθήλιε αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση, ο λεσβιασμός. Ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσική χρήση της θηλίας, εξεκάθισαν εν τη ορέξη αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεση ομοφιλοφιλία. Και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν να λένε πράγματα χαζά, ποιήν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φόνου, έριδος, βόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστηγής, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσι αφηθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας, που μόνον ταύτα ποιούσι, αλλά και συντευδοκούσι της πράτουσι. Να ο κατάλογος του αρχαίου κόσμου, μα να και ο κατάλογος του συγχρόνου δυτικού χριστιανικού κόσμου. Είναι ο ίδιος. Έτσι βλέπουμε, η ειδωλολατρία και ακατάστατος βίος είναι αναποσπάστως συνδεδεμένα. Αλλά οι σύγχρονοι χριστιανοί έκαναν ένα βήμα παραπέρα από τον αρχαίο κόσμο. Το Ευαγγέλιο βρήκε τον αρχαίο κόσμο να ειδωλολατρεί. Αλλά σήμερα οι χριστιανοί έκαναν ακόμη ένα βήμα θρασίτητος. Από την ειδωλολατρία μετεπίδησαν στην αθεία. Το φαινόμενο της αθείας δεν υπήρχε στον αρχαίο κόσμο. Υπάρχει όμως και στον σύγχρονο κόσμο. Συνεπώς, σημερινός μας κόσμος είναι χειρότερος από κάθε προηγούμενη κατάσταση, διότι ειρνήθη τον σωτήρα του Χριστόν.
Λέγει Απόστολος Πέτρος, Β' Πέτρος 2,1-2. Και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην των Ιησούν Χριστών αρνούμενοι, επάγονται σε αυτής ταχυνήν απώλειαν, φέρνουν στον εαυτό τους γρήγορη καταστροφή, και πολλοί εξακολουθήσουν συν αυτών τες ασχελγίες, διούς η οδός της αληθείας βλασφημηθήσεται. Η οδός της αληθείας είναι το Ευαγγέλιο. Θα βλασφημηθεί το Ευαγγέλιο με τη ζωή αυτών των χριστιανών που έγιναν πολύ πολύ πολύ. Και τι λύση σήμερα, αγαπητοί μου, αποστατούμε από τον Θεό, τον ζώντα Θεό, γι' αυτό θα έρθει και η αθέτηση των εντολών και η αποσύνθεση των κοινωνιών μας. Αντιπροσωπευτικά ο Ιερός Ευαγγελιστής αναφέρει τον φόνον, την πορνείαν, την κλοπήν και την μαγείαν. Πρώτον λοιπόν, ο φόνος. Όσο ποτέ στην ιστορία δεν λογαριάζεται σήμερα η ανθρωπίνη ζωή, παρότι φωνασκούμε υποκριτικότατα περί δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η αναρχία, ο πληρωμένος φόνος, ο βασανισμός χριστιανών ανά τον κόσμο, η φωνικότατη πόλεμη, η αδιαφορία δια την υγεία και τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την οθεία των τροφίμων, την οθεία των φαρμάκων κλπ. Κλπ. Δηλαδή όλα αυτά που είναι στην κατηγορία του αμέσου και του εμέσου φόνου. Δεύτερον, η πορνεία. Υπό τη γενική αυτή ονομασία πορνεία υπάρχει ολόκληρη κλιμάκωση ανηθικότητας που κοκκινίζει κάθε ένδυμος άνθρωπος αν πρέπει να αναφερθεί. Καταντήσαμε, αγαπητοί μου, αληθινά Σόδομα και Γόμορα. Ντρέπεσαι να πει σήμερα ότι μετέρχεσαι, ότι δεν μετέρχεσαι την αμαρτία που μετέρχεται ο κόσμος. Ντρέπεσαι σήμερα να πεις ότι δεν πας να κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι. Ντρέπεται να πει σήμερα μια κοπέλα ότι δεν έχει φίλο. Ντρέπεται να πει σήμερα ένας νέος ότι δεν έχει γνωρίσει την αληθικότητα. Ντρέπεται. Γιατί? Γιατί το κακό έχει γίνει πάρα πολύ κακό. Έχει γίνει πάρα πολύ. Έχει βγει και έχει ξεχυθεί. Έχει ξεχυλήσει τα πεζοδρόμια. Και το αφύσικο να θεωρείται φυσικό. Το αμαρτωλό να θεωρείται κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό. Και ο αγνός και εγκρατής και φρόνιμος και συνετός και σόφρον άνθρωπος, αυτός να θεωρείται ότι είναι έξω από κάθε φύση και κάθε πραγματικότητα. Η φιλολογία δε της ανηθικότητος, όπως είναι οι ταινίες στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, οι φωτογραφίες, οι ιστορήματα, όλα αυτά έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αλλά και η κλοπή. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά αυτού του αμαρτήματος που λέει εκ των κλεμάτων αυτών, από τις κλοπές. Αγαπητοί μου, η παρουσία της κλοπής χαρακτηρίζει την απουσία της αγάπης και του σεβασμού του άλλου ανθρώπου, την ιδιοτέλεια, τον ευδαιμονισμό, την απιστία και πολλά άλλα σύνδρομα. Σήμερα όλοι κλέβουν. Η κλοπή έγινε επιστήμη. Αλλά και η ιεροσυλία έχει ξεπεράσει κάθε ανεκτόν όριο. Οι άνθρωποι κλέπτουν σήμερα, κατά μία λαϊκή έκφραση, και της Παναγιάς στα μάτια. Αλλά αν υπάρχουν ακόμη σήμερα εκατομμύρια ανθρώπων που πεθαίνουν από την πείνα, ακούσατε, 17 εκατομμύρια θα πεθάνουν το 82, 17 εκατομμύρια παιδιά. Αυτή είναι η υψηλή κλοπή των αγαθών των άλλων λαών προς ίδιον όφελος των λίγων λαών. Και τέλος η μαγεία, που είναι συνάρτηση της ειδωλολατρίας και υποκατάστατο της πίστεως. Σήμερα οι άνθρωποι πιστεύουν κάθε παραλογισμό, ούτε να τους πει θα το πιστέψουν, εκτός από τον αληθινό Θεό. Κάποτε έλεγε ένας νεότερος, στην Αίγυπτο όλα είχαν θεοποιηθεί, και ο Νείλος και οι κροκόδιλοι και τα ποντίκια και οι γάτες, εκτός από τον αληθινό Θεό.
Το ίδιο έχουμε και σήμερα. Όλα μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να τα πιστέψει, όλα να τα θεωρήσει πραγματικά, τις πιο ανόητες νοσηρές φαντασιώσεις μπορεί να τις δεχθεί ως πραγματικότητες, εκτός από τον αληθινό Θεό και το Ευαγγέλιο. Αυτός ο δαιμονισμός που εισήλθε με τη μαγεία οδήγησε εις την δαιμονοπληξία σε βαθμό αξιοθρύνητο, όσο ποτέ άλλοτε έχουμε σήμερα δαιμονοπλήκτους ανθρώπους. Αγαπητοί μου, σήμερα ο κόσμος μας παρουσιάζει την εικόνα του παραλίτου της Βηθεσδά. Κατάκητος, παράλυτος, ανίσχυρος να υγειάνει. Έχει όμως μια διαφορά με τον παράλυτο της Βηθεσδά. Εκείνος ζήτησε να γίνει καλά, αλλά ο σύγχρονος κόσμος μας θέλει να μένει στην πόρωσή του και στην αμετανοησία του. Αυτή είναι η διαφορά. Ακριβώς αυτή η κατάσταση που ολέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, το αποτέλεσμα της έκτης πληγής ως αμετανοησία, αυτή ακριβώς η κατάσταση θα φέρει και τις υπόλοιπες δύο ουέ, τα δύο παρακάτω αλίμονα. Αλλά τότε, ο αγαπητοί μου, τότε ο Θεός να μας ελεήσει.